Όταν ένας ασθενής έχει επεισόδια υπότασης, θα πρέπει να επισκεφτεί τον καρδιολόγο του. Αρχικά θα πρέπει να ελεγχθεί η πίεσή του σε όρθια, καθιστή και σε ύπτια θέση με ένα πιεσόμετρο ακριβίας, πράγμα που γίνεται από τον γιατρό. Και επιπλέον, ανάλογα αν το κρίνει ο γιατρός του, θα πρέπει να βάλει ένα χόλτερ πίεσης 24 ώρου. Τα αποτελέσματα του χόλτερ της πίεσης θα μας δείξουν ακριβώς ποιες είναι οι ώρες της ημέρας που πέφτει η πίεση και από τι συνοδεύονται, αν συνοδεύονται από κάποια συμπτώματα ή όχι. Ανάλογα με τα ευρήματα του χόλτερ, θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε κάποιες άλλες εξετάσεις και ανάλογα βέβαια και με τη βασική πάθηση που μπορεί να κρύβεται. Ξεκινούμε λοιπόν από τον απλό υπέρηχο καρδιάς, το γνωστό στον κόσμο τρίπλεξ καρδιάς. Επειδή η υπόταση μπορεί να αποτελεί το σύμπτωμα κάποιας σημαντικότερης νόσου, το τρίπλεξ καρδιάς θα μας βοηθήσει να δούμε αν ο ασθενής έχει περάσει έμφραγμα, αν έχει μια σοβαρή βαλβιδοπάθεια όπως είναι η στένωση αορτικής βαλβίδας ή εάν πάσχει από μια ιτική μυοκαρδιοπάθεια η οποία λέγεται υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Περαιτέρω θα πρέπει ο ασθενής να συνεχίσει και με κάποια άλλη εξέταση πιθανώς, όπως είναι η δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα ή σε ποδήλατο. Μια άλλη εξέταση που πολλές φορές χρειάζεται να κάνει ο ασθενής που υποφέρει από υπόταση είναι το stress echo. Με την εξέταση αυτή μπορούμε να δούμε εάν υπάρχει πρόβλημα στα αγγεία της καρδιάς που να οδηγεί αυτό το πρόβλημα σε υπόταση. Μια άλλη εκδοχή του stress echo είναι το stress echo με ύπτιο ποδήλατο. Την εξέταση αυτή την κάνουμε για να δούμε εάν η υπόταση πέφτει σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Η μέτρηση της πίεσης σε όρθια καθιστή και ήπια θέση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και ο υπέρηχος καρδιάς θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε φορά που ο ασθενής επισκέπτεται τον γιατρό του ή τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος. Οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται 1 φορά το χρόνο.